Κοίταξε τα. Περιμένετε λίγο. Και του στρατού. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Του τη δεόμετα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρείας και αφές των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών που κατοικούν. Μέσα στο λατρευτικό κλίμα της Εκκλησίας μας, ξαναζούμε τα κοσμοσωτήρια γεγονότα που σημάδεψαν την πορεία όλου του κόσμου μέχρι σήμερα. Ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια μας, αλλά και μέσα στην καρδιά μας, τα φρικτά πάθη και η σωτήριος σταύρωση και η ταφή του Κυρίου μας. Σήμερα έχουμε πνευματική εορτή, πανήγυρη Χαρμολύπης και αφορμή απείρου ευγνωμοσύνης και δοξολογίας, γιατί ο Κύριος μας βρίσκεται καρφωμένος επάνω στο Σταυρό. Και ας μην απορούμε πώς συνδυάζονται αυτά, γιατί τα περισσότερα πνευματικά γεγονότα φαίνονται εκ πρώτης όψεως παράδοξα, επειδή είναι αντίθετα με τις συνήθειες των ανθρώπων, οι οποίοι θεωρούν τις εορτές ως ευκαιρία κρεπάλης, τεμπελιάς και ασωτείας. Κάτω από τη σκιά του Σταυρού, δίπλα στον επιτάφιο, ιερό Θεός μας καταλαμβάνει και δάκρυα ευγνωμοσύνης γεμίζουν τα μάτια όλων μας. Γιατί, χάρη στον εσταυρωμένο Κύριό μας, εμείς που προηγουμένως ήμασταν ατιμασμένοι και έκτοτοι από τον Παράδεισο, τώρα αναδειχθήκαμε παιδιά του Θεού. Χάρη σε Αυτόν, δεν βρισκόμαστε πια σε πλάνη, αλλά γνωρίσαμε την αλήθεια. Χάρη σε Αυτόν, γινόμαστε ένα με τον Δημιουργό των Απάντων. Χάρη σε Αυτόν εμείς οι δούλοι της αμαρτίας οδηγηθήκαμε στην ελευθερία της ενάρετης ζωής. Χάρη σε Αυτόν, η γη έχει πλέον τη δυνατότητα να γίνει ουρανός. Μήπως όμως, αδελφοί μου αγαπητοί, και εμείς βρισκόμαστε κάποιες φορές στην θέση των σταυρωτών του Κυρίου μας? Μήπως τον ξανασταυρώνουμε με την επίμονη καλλιέργεια των παθών, της κακίας, της αλαζονίας, της αδιαφορίας, της πλεονεξίας? Μήπως του λέμε, φύγει από τη ζωή μου, δεν θέλω να σε ξέρω? Μήπως υιοθετούμε πρακτικές αντίθετες με το θέλημα του Θεού? Μήπως αφήνουμε τον εαυτό μας να γίνει δούλος των βρωμερών παθών και επιθυμιών? Μήπως πραγματικά καρφώνουμε με το σφυρί της θελήσεώς μας τα καρφιά των λόγων μας στα άχραντα χέρια του Ιησού, καταργώντας τις εντολές Του και κοροϊδεύοντας όσους ακολουθούν τον δρόμο της Εκκλησίας? Αδελφοί μου αγαπητοί, έχουμε μπροστά μας το νεκρό σώμα του Κυρίου μας. Ατενίσουμε τον Ιτρωτή μας που θυσιάστηκε για όλο το ανθρώπινο γένος. Προσβλέπουμε στο Σωτήρα Χριστό που καρφώθηκε στον Σταυρό και έτσι διέγραψε το χειρόγραφο των αμαρτιών μας, υπογράφοντας με κόκκινο μελάνι, με το ίδιο του το αίμα, την ελευθερία μας από τα δεσμά της αμαρτίας και του θανάτου. Ας πάψουμε λοιπόν να ζούμε σύμφωνα με το φρόνημα της σάρκας μας. Ας προσπαθούμε με φιλότιμο να πορευόμαστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ας νικούμε το κακό πράττοντας το αγαθό, με τη δύναμη του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, και μαζί με τους ιερούς υμνογράφους, μαζί με ολόκληρη την Εκκλησία, ας πλησιάσουμε το καταματωμένο και παντοδύναμο σώμα Του και ας Του καταθέσουμε την καρδιά μας ψάλλοντας: μεγαλύνω τα πάθη Σου, υμνολογώ και την ταφήν Σου, συν τη Αναστάση κραυγάζωση, Κύριε δόξαση. Καλή Ανάσταση, αδελφοί μου αγαπητοί, καλή αντάμωση στην Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως, στο ιερόν ποτήριον της ζωής. Αμήν. Καλή Ανάσταση. Της εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατέος και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Πάρατε φύλαξη αρχολές ημών και επάρτησε τηλεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατέος και δυνατός, Κύριος δυνατός. Άγαθε πείλασι αφόντες ημών και πάρθητε πηλαιώνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατέος και δυνατός αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης.